Κάθε παιδί με αιμορροφιλία μπορεί σήμερα να έχει μια γεμάτη ζωή, αρκεί να έχει σωστή ενημέρωση και σωστή καθοδήγηση από το περιβάλλον. Γι' αυτό και η ΡΟΣ Ελλάς, στη νέα της πρωτότυπη ενημερωτική εκστρατεία για την αιμορροφιλία, δημιούργησε τον Εμίλιο, ο οποίος μας μαθαίνει για την πάθηση. Τι είναι η αιμορροφιλία? Η αιμορροφιλία είναι ένα κληρονομικό νόσημα που μεταφέρεται με το Χ χρωμόσωμα από τη μητέρα που είναι φορέας προς το πάσχον άρεν τέκνο της. Είναι λοιπόν μια διαταραχή της αιμόστασης, κληρονομική, η οποία αφορά μόνο στο 99,9% σε αγόρια. Τι προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα ένας αιμορροφιλικός? Τα προβλήματα είναι αιμορραγίες παντός τύπου, αλλά κυρίως είναι αιμορραγίες στις αρθρώσεις και στους μυς. Έχει μια εκλεκτικότητα το νόσημα να κάνει αιμορραγίες στο μυοσκελετικό σύστημα, κυρίως αρθρώσεις και μυς, αλλά μπορεί να κάνει και στο στόμα και στο δέρμα, στο κεφάλι αν χτυπήσει με τα τραυματικά, αλλά αυτό που είπα είναι το κυριότερο. Τι θα πρέπει να προσέχει σήμερα ένας άνθρωπος που πάσχει από αιμορροφιλία? Θα πρέπει να προσέχει τους τραυματισμούς και γι' αυτό το λόγο, όπως καταλαβαίνετε, η ζωή του περιορίζεται πάρα πολύ όσον αφορά τις δραστηριότητες. Αλλά το καλό νέο είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια στα παιδιά με αιμορροφιλία εφαρμόζουμε προφυλακτική θεραπεία. Δηλαδή, κάνουμε προληπτικά εγχύσεις συμπυκνώματος του παράγοντος που λείπει. Το δίνουμε λοιπόν ενδοφλεβίως, 1, 2, 3 φορές την εβδομάδα ανάλογα με την ηλικία και τη βαρύτητα του νοσήματος, έτσι ώστε να διατηρούνται σταθερά επίπεδα του παράγοντα που λείπει στον ασθενή και έτσι να αποφεύγονται οι αιμορραγίες στις δραστηριότητές του. Αυτό διαφυλάσσει τις αρθρώσεις και τους μυς από σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια και έτσι ο ασθενής έχει πολύ καλή υγεία, η οποία τον οδηγεί σε μια ενήλικο ζωή χωρίς σοβαρά προβλήματα. Εκτός από την περιοχή της Αττικής, υπάρχουν κέντρα αιμορροφιλίας στην υπόλοιπη Ελλάδα? Έχουμε κέντρα αιμορροφιλίας στην Αθήνα 3, ένα παιδιών και δύο ενηλίκων, και υπάρχει και κέντρο αιμορροφιλίας παιδιών και ενηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ως επίσημος πρεσβευτής της ενημερωτικής εκστρατείας, τι σημαίνει για σας ο Εμίλιος? Ο Εμίλιος πριν λίγο καιρό έγινε φίλος μου διαβάζοντας τα κόμικ του. Σήμερα τον γνώρισα και από κοντά. Όπως είπα και πριν, έχουμε κοινά στοιχεία. Μοιάζουμε. Ξεκινήσαμε και δύο από μικρή το κολύμπι. Και γνωρίζοντας το, συνειδητοποίησα ότι είναι ίσως το ιδανικό άθλημα για να ασχολείται ο Εμίλιος που έχει αιμορροφιλία. Και σαν φιλαράκια που είμαστε, μπορούμε να πηγαίνουμε στην πισίνα με τις ώρες και να κάνουμε κολύμπι μαζί. Και θεωρώ ότι είναι ευκαιρία, όπως μου δώσανε την ευκαιρία να γίνω πρεσβευτής αυτής της εκδήλωσης, να πείσω και τους υπόλοιπους μαθητές, αθλητές, ανθρώπους καθημερινούς με αιμορροφιλία, να ασχοληθούν και αυτοί και να αγαπήσουν το κολύμπι. Τους βοηθάει και για να αποκαταστήσουν πιθανόν τραυματισμούς, στη γρήγορη αποκατάσταση τραυματισμών, αλλά και στο να τους βοηθήσει μυϊκά και σωματικά αλλά και ψυχικά να έχουν μια φυσιολογική ζωή, να είναι δυνατοί και γεροί χωρίς περιττούς τραυματισμούς και επικίνδυνα σπορ. Today we are launching this campaign, and the reason we came in the first place for this campaign is basically we were looking for ways to support people living with hemophilia in different ways beyond giving them just the treatment. As a new player in hemophilia, we found out that people are looking for information. They want to know many things about hemophilia in a very simple way. And I think the biggest thing about this campaign is the simplicity, the way we can convey the messages, the information to the people in a very comprehensive, simple way. We are very proud to be behind this one. And this is one of the unique projects where it's really created with people who are involved in the treatment of the disease, not only Roche as a healthcare company, but physicians, patients, and patient organizations. And we are sure that this will provide a lot of information and will step their knowledge one step further.